και ουσιαστικά μέσα από την αγάπη αυτή έχει να κάνει με τον ανώθευτο έρωτα, με τον έρωτα τον αγνό, με έναν έρωτα όπου ναι μεν είναι έρωτας, αλλά ουσιαστικά έχει ένα πνευματικό στοιχείο, έχει ένα στοιχείο, ο πνευματικός αυτός έρωτος, όπως λέει μέσα ο Πλάτωνος στο Συμπόσιο, βοηθάει τον άνθρωπο να θεαθεί και να φτάσει προς το αγαθό. Δηλαδή όταν υπάρχουν αυτοί οι αναβαθμοί, υπάρχουν αυτά τα επίπεδα, φεύγει από το γήινο έρωτα, φεύγει από κάθε τύπου... Από τον έρωτα των ωραίων σωμάτων πάει στον έρωτα των ωραίων ψυχών, έτσι. Ναι, σωστά. Και μετά στον έρωτα του καλού και του αγαθού. Του αγαθού, ναι. Άρα λοιπόν ξεκινάει αυτό. Από τις απλές εκείνες έλξεις, την απλή φυσική αγάπη που έρχεται μέσα από την ανάγκη της προσέγγισης της ερωτικής. Πηγαίνει στην αγάπη μιας ωραίας ψυχής, δηλαδή, ενός ανθρώπου που και σου μετά κάνει. Πηγαίνει, ναι. Στον έρωτα του καλού. Εδώ στον έρωτα του καλού και του αγαθού, του θείου αν θέλεις, είμαστε πολύ κοντά στην έννοια της χριστιανικής αγάπης. Ναι. Γιατί αγαπάμε πλέον το καλό και τις σωστές πράξεις και όχι ένα πρόσωπο ξεχωριστά. Έχουμε δηλαδή μια παγκοσμιότητα στην αγάπη. Σωστά. Αυτό το σημείο αυτό που είμαστε, στο σημείο αυτό της εκπομπής, έχει να κάνει και με το μοναχισμό. Βλέπουμε ότι οι μοναχοί, στο επίπεδο μάλιστα που λέμε του Πλάτωνα, στο τρίτο επίπεδο που αναλύουμε, μιλάνε για την πνευματική αγάπη, δηλαδή την αγάπη προς τον Θεό. Βλέπουμε ότι ο μοναχός, όταν θα απαρνηθεί τα εγκόσμια, έχει έναν έρωτα. Δεν έχει έναν έρωτα σαρκικό προς κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά έναν έρωτα προς τον Θεό. Και ουσιαστικά σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας βλέπει αυτό τον έρωτα, αυτή την πνευματική αγάπη, την αγάπη προς τον Θεό. Νομίζω ότι ο έρωτας με τα τρίτη έννοια που δίνει ο Πλάτωνας, με τα τρίτη της βαθμίδας, ναι. Ο υψηλότερος, έτσι, είναι ένας έρωτας ο οποίος έχει να κάνει. Υπάρχει σε πλάτος, δηλαδή με παγκοσμιότητα, αγαπάω τους πάντες γιατί αγαπάω τον Θεό, άρα ξέρω ότι είναι καλό και κακό και το εφαρμόζω. Είναι ένας έρωτας ο οποίος είναι πνευματικός, έτσι. Ναι, αλλά είναι και ένας έρωτας ο οποίος έχει να κάνει με συμπόνια, γι' αυτό πλησιάζει στην αγάπη. Ναι, ακριβώς, ναι, ναι, γιατί όταν αγαπάω το καλό και θέλω να κάνω το καλό, έχω αυτά τα συναισθήματα. Θες να μου πεις για κάποιον άλλο φιλόσοφο που είναι... Ναι, αυτό που ήθελα να πω προχωρώντας είναι ότι και στην μεσαιωνική φιλοσοφία βλέπουμε κάποιους φιλοσόφους όπως ήταν ο Πέτρος ο Αβελάρδος και ο Βέρναρδος, όπου αυτοί πάλι είχαν επηρεαστεί, έχουμε, όπως θα πούμε στην πορεία, υπάρχει ο περίφημος ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, που μέσα από τον περίφημο ύμνο της αγάπης που είχαν επηρεαστεί μέσα στη μεσαιωνική φιλοσοφία οι εκπρόσωποι της σχολαστικής φιλοσοφίας, ο ύμνος της αγάπης θεωρείται ότι είναι το ωραιότερο κείμενο της Καινής Διαθήκης που εξυπνεί την αγάπη. Και ουσιαστικά μέσα ο Απόστολος Παύλος με δύο λόγια λέει ότι αν ο άνθρωπος γνωρίσει τα πάντα στη ζωή του, βρει όλες τις γνώσεις του κόσμου, αλλά δεν έχει αγάπη, ουσιαστικά δεν είναι και τίποτα. Είναι κύμβαλο, αλλάζει. Ναι, δεν είναι και τίποτα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε συγκεκριμένα μέσα από τη μεσαιωνική φιλοσοφία. Ίσως είναι μάλιστα και το πιο δυνατό κομμάτι που αφορά στον Απόστολο Παύλο, έτσι, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, περισσότερο από όλη την υπόλοιπη διδασκαλία του. Είναι Βεβαίως. Πραγματικά ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Κρίμα που δεν έχω μαζί μου μια Καινή Διαθήκη, δεν ξέρω αν εσύ το θυμάσαι απ' έξω, εγώ δεν το θυμάμαι. Και εκείνο το κομμάτι ίσως περικλεί και πολύ από την ουσία του χριστιανισμού, έτσι, με πολύ απλά, με λίγα λόγια. Οπότε έλεγα λοιπόν το εξής, ότι ο Πέτρος Αβελάρδος είχε επηρεαστεί λοιπόν από τον Απόστολο Παύλο και μιλάει λοιπόν και αυτός για την αγάπη υπό την έννοια λοιπόν του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή ότι η αγάπη ουσιαστικά είναι αυτό που βοηθάει την ψυχή του ανθρώπου να φτάσει στο αγαθό και να φτάσει στο Θεό. Μετά έχουμε και τον Καρτέσιο, τον 17ο αιώνα, τον Γάλλο φιλόσοφο που μιλάει και αυτός ότι η αγάπη είναι η συγκίνηση της ψυχής. Και έχουμε και την υπαρξιακή φιλοσοφία που ο Καμί και κάποιοι άλλοι μεγάλοι υπαρξιστές φιλόσοφοι που βλέπουν την αγάπη ουσιαστικά μέσα από την ίδια την ύπαρξη. Δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι κοντά στον πλησίο του, κοντά στον συνάνθρωπό του, και είναι η υπαρξιακή φιλοσοφία ουσιαστικά οδηγείται στην ύπαρξη και διαφέρεται περισσότερο για την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι ένα από τα ζητούμενα της υπαρξιακής φιλοσοφίας το θέμα αυτό. Αν και εντάξει, άμα πάρουμε το Σάρτρ, απογοητευόμαστε τελείως ό,τι έχει να κάνει με την αγάπη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πάλι το θέμα μέσα από τη σκοπιά των φιλοσόφων ανά τους αιώνες. Ναι, ναι. Υπάρχει ένας συνεχής διάλογος λοιπόν, είτε το αποκαλούμε έρωτα, τον αποκαλούμε αγάπη, μιλούμε για εκείνο το συνέστημα το οποίο φέρνει κοντά ανθρώπους, και όχι μόνο ανθρώπους, την ίδια τη φύση.
Ναι. Όλα τα πράγματα κινούνται μέσα από αυτές τις έλξεις και τις αντιπάθειες, έτσι, και τις αποφύσεις. Όλος ο κόσμος δημιουργείται μέσα από αυτό και είναι μια πραγματικότητα αυτή βεβαίως. Φτάνουμε σε κάποιους φιλοσόφους που το θέμα το βλέπουν λιγότερο υλιστικά, ληστικά, και πιο πολύ ιδεαλιστικά, και φτάνουμε, προσεγγίζουμε το χριστιανισμό. Λοιπόν, πάμε πολύ κοντά στο χριστιανισμό. Είπαμε για τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, έτσι. Συνεχίζουμε μέχρι τον Πλοτίνο Νεοπλατωνικούς. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι φιλόσοφοι οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα της αγάπης με ένα ιδιόρυθμο τρόπο, mm-hmm. όπως είναι η στοϊκή, ας πούμε. Η στοϊκή φιλοσοφία. Έτσι. Και βλέπουμε ότι μετά τον χριστιανισμό, mm-hmm. παρόλο που το θέμα της αγάπης έχει μπει ως κάτι ιδιαίτερο, ως κάτι μοναδικό, και αν το θες διαφορετικά, έχει οριστεί και έχει προσεγγιστεί με ακρίβεια, μετά το χριστιανισμό, μετά την έλευση του Χριστού και την δασκαλία των Αποστόλων, εξακολουθεί να υπάρχει ένας διάλογος γύρω από το θέμα. Mm-hmm. Ανέφερες αρκετούς μεσαιωνικούς φιλοσόφους, mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε και ανατολικούς, ναι, και ναι. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας έχουν ασχοληθεί με το συνέστημα, το ανθρώπινο συνέστημα και την αγάπη. Και το θέμα εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα και φτάνουμε στη δική μας εποχή, στον 21ο αιώνα, που όλοι μιλούν για την αγάπη σαν να ξέρουν τι είναι, αλλά αν ρωτήσεις τον καθένα ξεχωριστά, νομίζω θα σου δώσω μια διαφορετική απάντηση. Θέλω να μου πεις ποιο είναι πραγματικά το νόημα της αγάπης, πριν πάμε στο χριστιανισμό. Ναι. Πώς θα μπορούσαμε να την ορίσουμε? Ναι, πριν πάμε στο χριστιανισμό, αυτό σίγουρα που βλέπουμε στην εποχή μας και πολύ σωστά τονίσαμε, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτά που βλέπουμε στην εποχή μας, βλέπουμε να υπάρχουν πόλεμοι, να υπάρχουν πολλά άσχημα γεγονότα, άρα σίγουρα πολλές φορές έχει ξεχαστεί η έννοια της αγάπης. Πιστεύω λοιπόν ότι η αγάπη στην εποχή μας, όπως ορίζεται και αυτό που πιστεύω εγώ προσωπικά, είναι με βάση το νόημα της χριστιανικής θρησκείας που θα παρουσιάσουμε σε λίγο. Δηλαδή, να προσπαθούμε να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, να σεβόμαστε τη φύση και να προσπαθούμε να κάνουμε πάντα στη ζωή μας το καλό και να μην βλάφτουμε κανένα. Θα σου κάνω πολλές ερωτήσεις σχετικά με την αγάπη, γιατί θα δεις ότι η αγάπη ως κεντρικό νόημα του χριστιανισμού αγγίζει όλες τις πλευρές του. Αλλά πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πολύ γρήγορα δεν πέρασε το πρωί. Πέρασε πολύ γρήγορα, ναι. Από το μέρος εκπομπής. Λοιπόν, διαλυματάκι, ερχόμαστε πάλι. Είμαστε λοιπόν εδώ με τον Γιώργο το Φουντουλάκη. Μιλάμε για το νόημα της αγάπης στη φιλοσοφία αλλά και στο χριστιανισμό. Και αφού αναφέραμε έτσι λίγο επιδερμικά βέβαια και γρήγορα και συνοπτικά πώς αντιμετωπίζεται η αγάπη στη φιλοσοφία, πιο πολύ δίνεται μοιάζει με την έννοια του έρωτα, έτσι όπως τον αναφέρουν οι φιλόσοφοι. Πάμε να δούμε το χριστιανικό μέρος, εν ώψη Χριστουγέννων κιόλας, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στη γιορτή της αγάπης. Τα Χριστούγεννα θεωρούνται η γιορτή της αγάπης. Και ήθελα να ξέρω γιατί τα Χριστούγεννα και όχι το Πάσχα, ας πούμε, που ο Χριστός θυσιάζεται για τον κόσμο. Γιατί πιο πολύ τα Χριστούγεννα φέρνουν αυτό το μήνυμα της αγάπης, επειδή έχει να κάνει με τη μητέρα και το παιδί, γιατί η μητέρα και το παιδί ως εικόνα παραπέμπουν κατευθείαν στο νόημα της αγάπης. Είναι η πιο ιδιωτελής μορφή αγάπη. Σίγουρα. Αγάπη συνήθως. Θέλω να πω επίσης το εξής, ότι παντού, αν κοιτάξουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι παντού τονίζεται η έννοια της αγάπης. Ένα άλλο σημείο είναι ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιδίου του Θεού είναι ότι είναι αγάπη, τονίζεται σε πολλά σημεία αυτό. Επίσης, αυτό που ξέρουμε ότι σύμφωνα με την χριστιανική ορθόδοξη θεολογία είναι ότι έχουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία αυτά πρόσωπα μεταξύ τους ενώνονται με βάση την αγάπη. Είναι η κοινωνία της αγάπης και της ενότητας. Τρία πρόσωπα και ένα ταυτόχρονα. Ναι, τα τρία πρόσωπα που γίνονται ένα. Αυτή η ένωση αυτή, όμως σε αυτή την ένωση υπάρχει αγάπη. Ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό. Ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι εάν δούμε λοιπόν τη ζωή των Αγίων, των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, θα δούμε ότι έχουν εσωτερικά, έχουν μέσα τους τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου δηλαδή της Τριαδικότητας, είναι η αγάπη. Λέει λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο άνθρωπος όταν έχει αγάπη, ειρήνη, αδελφοσύνη, ομόνη και κάποια άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάει από την αγάπη, τότε μπορεί να φτάσει στη ζωή του να πρικιστεί με κάποια χαρίσματα. Να, είπες πολλά πράγματα και τα λες γρήγορα, θες να τα πεις όλα και χάνουμε μερικά κομμάτια που είναι πολύ ουσιαστικά. Τα περνάς πολύ λίγο, θέλω να γυρίσουμε σε αυτό που είπες. Ναι. Ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε λόγω της αγάπης του Θεού. Ναι. Άρα λοιπόν η ύπαρξη, η ανθρώπινη ύπαρξη και η φύση και τα πάντα οφείλονται στην αγάπη του Θεού. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Και εδώ θα άξιζε τον κόπο λίγο να το δούμε το θέμα αυτό, γιατί ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο από αγάπη, από αγάπη του δίνει ένα σύντροφο, ναι. Από αγάπη του φτιάχνει τον τέλειο κόσμο, έτσι.
ναι, ναι. Και από αγάπη, περιέργως πώς, τον πετάει έξω από τον παράδεισο. Ναι. Έτσι. Θα λέγαμε ότι η Καινή Διαθήκη, έτσι όπως έρχεται και δίνεται από τον Χριστό, κάπου διαφοροποιεί το θέμα αυτό της Παλαιάς. Δηλαδή, η Παλαιά Διαθήκη μέχρι ενός σημείου μας έχει βουτυγμένους στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, που του προσφέρει του προσφέρει τα πάντα. Και ξαφνικά ο Θεός αλλάζει πρόσωπο, πέτα τον άνθρωπο έξω από τον παράδεισο, γιατί έκανε το λάθος να φάει τον καρπό από το δέντρο του καλού και του κακού. Φέρτε με σκληρότητα, με πόνο θα κάνουν τα παιδιά τους, με πόνο θα βγάζουν το ψωμί τους κλπ. Αλλά όταν έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, αλλάζει λίγο ναι. ο τρόπος που βλέπουμε, που αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος από το Θεό και ο Θεός από τον άνθρωπο, με βάση τη νέα διδασκαλία, η οποία δίνει άλλες εξηγήσεις με κάποιο τρόπο. Δεν διαφέρουν τα πράγματα λιγάκι? Νομίζω ότι διαφέρουν αρκετά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ναι, και η προσέγγιση του Θεού και η προσέγγιση του καλού και η προσέγγιση του ηθικού μέσα στο χριστιανισμό, που καταρχάς είναι πολύ πιο ανεκτική θρησκεία κανονικά. Ναι. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις πώς συμπεριφέρεται ο Χριστός απέναντι σε πόρνες, σε ανθρώπους που έχουν κάνει μεγάλες αμαρτίες, και δεις τον νόμο του, τον εβραϊκό, είναι πολύ πιο χαλαρή η προσέγγιση του, δεν είναι έτσι? Ναι, επίσης θέλω να πω το εξής, ότι αν δούμε ένα από τα μυστήρια που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η Ιερά Εξομολόγηση. Κάποιος δηλαδή μπορεί να πάει να εξομολογηθεί και να συγχωρεθεί. Άρα είναι ένα σημείο πάλι αγάπης. Δηλαδή μπορεί να κάνει πολλά αμαρτήματα, να μετανοήσει όμως πραγματικά, να σκοτώσει, να κάνει πολλά αδικήματα, όμως θα συγχωρεθεί και θα διαβαστεί η συγχωρητική ευχή. Και λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι θα πρέπει να συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων, τονίζοντας προς τους Αποστόλους. Τώρα όσον αφορά που μιλήσαμε και για την παρακοή των πρωτοπλάστων, εντάξει, η προσωπική μου άποψη κάπου δεν συμφωνώ τόσο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με ελευθερία, ότι ο Θεός τους είπε ότι ναι, αυτό να μην το κάνει και αυτοί το έκαναν. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν δείχνει εκεί πέρα ότι για κακότητα από πλευράς. Δεν μιλάω για κακότητα του Θεού. Μιλάω πώς το βλέπουμε. Δηλαδή ναι, ναι. Υπάρχει, ας πούμε, να δεις στην ελληνική μυθολογία, υπάρχει ένας αντίστοιχος μύθος με το κουτί της Πανδώρας. Ναι, από περιέργεια ανοίγει το κουτί που έχει όλα τα κακά πράγματα και χαλάει τον κόσμο. Δηλαδή, ναι. Αν δεις λίγο πολύ, όλες οι μυθολογίες έχουν μια τέτοια στιγμή που ο άνθρωπος δοκιμάζει από περιέργεια το κακό. Mm-hmm. Ή αν το θες διαφορετικά, τη γνώση του καλού και του κακού. Ναι, δηλαδή με κάποιο τρόπο μαθαίνει το κακό. Έρχεται αυτή τη στιγμή που πέφτει. Δηλαδή, αν το δεις, είναι αυτή η πτώση των πρωτοπλάστων, είναι μια ηθική πτώση, και μαζί με την ηθική πτώση, που κάποια στιγμή συναντάμε και όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μας, μαζί με την ηθική πτώση έρχεται και ο πόνος και η δυστυχία και όλα αυτά. Ο τρόπος που παρουσιάζεται απλώς στην Παλαιά Διαθήκη είναι λίγο σκληρός, αλλά όταν ερχόμαστε στο Χριστό, βλέπουμε μια άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, ουσιαστικά το πράγμα το βλέπει διαφορετικά. Γιατί βλέπουμε επίσης. Γιατί ο Θεός στέλνει το γιο του στον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν σε αυτό το χαμένο παράδεισο, με το να κάνουν κάποια πολύ απλά πράγματα. Τα οποία είναι να αγαπάνε τον πλησίον τους, να μην τους ενδιαφέρουν μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά κυρίως τα πνευματικά, έτσι. Να δείχνουν κάποιο σεβασμό στους νόμους του Θεού. Πολύ απλά πράγματα. Ναι, σίγουρα. Γιατί σε αυτό το σημείο που είμαστε, γιατί τονίζεται ότι στο πρόσωπο του πλησίον, στο πρόσωπο του συνανθρώπου, ότι βλέπεις τον ίδιο τον Θεό. Επειδή λέει μέσα η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση ότι ο ίδιος ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την εικόνα, είναι στοιχείο, είναι ένα στοιχείο του ιδίου του Θεού. Άρα απέναντι στο πρόσωπό του βλέπεις τον ίδιο τον Θεό. Άρα θα πρέπει να τον αγαπάς, θα πρέπει να σέβεσαι. Και επειδή και η ίδια η φύση έχει δημιουργηθεί με τελειότητα, είναι στοιχείο της δημιουργίας του Θεού, θα πρέπει να σέβεσαι την φύση, τα ζωντανά στοιχεία της φύσεως που βλέπουμε. Άρα όλα αυτά εντάσσονται στο σχέδιο της δημιουργίας του Θεού. Και επειδή λοιπόν είναι στοιχεία, είναι κομμάτια της δημιουργίας, γιατί όπως τονίζεται μέσα από την Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση, δεν μπορούμε να δούμε τον ίδιο τον Θεό. Εμείς βλέπουμε γνωρίσματα της ουσίας του Θεού. Και κάποια γνωρίσματα της ουσίας του Θεού είναι η φύση, βλέπουμε το πρόσωπο που του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας, άρα που είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και ομοιάζει προς τον ίδιο τον Θεό με τα στοιχεία, και ένα στοιχείο για να γίνουμε κατανοητοί που έχει ο ίδιος ο άνθρωπος είναι η ψυχή. Η ψυχή του ανθρώπου είναι στοιχείο όπου είναι
εσωτερικά ευρίσκεται μέσα στο ονείο τον άνθρωπο, που είναι στοιχείο του Υιού του Θεού. Άρα λοιπόν πρέπει να το σεβόμαστε και να το αγαπάμε. Γι' αυτό τονίζεται η αγάπη έτσι μέσα από την πατερική παράδοση. Να δούμε λίγο την αγάπη στο χριστιανισμό και να φτάσουμε στον ίδιο τον Χριστό ως πρόσωπο. Ναι. Ο ίδιος ο Χριστός δείχνει τρομερή αγάπη. Και όλα τα πλάσματα που έχει δίπλα του συναστρέφεται με λεπρούς. Έτσι. Ναι. Που εμείς να το σκεφτούμε και σήμερα μονάχα, μας έρχεται, κάπως μας έρχεται. Με αρρώστους. Με ανθρώπους δαιμονισμένους. Είτε το θεωρήσουμε αυτό ως ανθρώπους με ψυχοσικά προβλήματα ή με προβλήματα ψυχολογικά, είτε το θεωρήσουμε ως πραγματικά δαιμονισμένους, είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι και σήμερα είναι περιθωριοποιημένοι. Με πόρνες, με τελώνες. Δηλαδή, θα λέγαμε σήμερα με ναρκωμανείς, με πόρνες. Δηλαδή, αν δεις τη σημερινή κοινωνία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει στην Ομόνια, ας πούμε, το βράδυ και κάνει παρέα με τους άνθρωπους που εμείς βλέπουμε και τρομάζουμε. Ναι. Έτσι. Μετά, ως πρόσωπο, ό,τι έχει, ό,τι μαζεύουν από τα χρήματα που τους δίνονται, τα δίνουν στους φτωχούς. Περιποιούνται τους φτωχούς. Ο ίδιος ο Χριστός, ως πρόσωπο, θεραπεύει ένα σωρό ανθρώπους που υποφέρουν. Και τέλος φτάνει στο σημείο να προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό του στη θυσία. Άρα λοιπόν είναι το αποκορύφωμα της αγάπης αυτό. Ο ίδιος ο Χριστός όμως αναφέρει το εξής. Αγαπάτε τον πλησίον σας ως εαυτόν. Ναι. Και θέλω να σταθούμε εδώ, έτσι. Γιατί υπάρχει και το άλλο, το αν σου δώσει κάποιος ένα χαστού και γίνεται και το άλλο μάγουλο. Γιατί, γιατί πολλές φορές σου παρεξηγούμε λίγο το όνομα του χριστιανισμού, έτσι. Βλέπουμε τη μία πλευρά και την άλλη. Δηλαδή, από τη μία λέει αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Ναι. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Ναι. Όπως τον εαυτό σου. Και αυτό έχει μια σημασία, γιατί και ο εαυτός σου είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Δεν μπορείς λοιπόν να βάζεις κάποιον άλλον παραπάνω από τον εαυτό σου, να τον αγαπάς πιο πολύ από τον εαυτό σου, είναι αρρώστια, είναι εξάρτηση, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που λέει ότι αν κάποιος χτυπήσει το μάγουλο, γύρισε του και το άλλο. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο αυτά τα δύο κομμάτια που δείχνουν το νόημα της αγάπης με έναν αλφα τρόπο. Σίγουρα, θα εξηγήσουμε αμέσως. Εδώ πέρα αυτό που τονίζεται σε αυτά που είπαμε, σε αυτά τα παραδείγματα, είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε την αγάπη πάντα μέσα από την αγνότητα, μέσα από μια ανώθευτη υφή, μια έκφανση της αγάπης που δεν έχει να κάνει έτσι, με κάποια ιδιοτέλεια, μια ανιδιοτελής έκφραση της αγάπης. Και επίσης αυτό που ήθελα για να μην το ξεχάσω να πούμε σε αυτό το σημείο είναι ότι βλέπουμε αυτό που υπάρχει και στις μέρες μας, ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε τις αγάπες. Οι αγάπες που στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας ήταν μεγάλα τραπέζια, μεγάλες τράπεζες ουσιαστικά που μάζευαν τους φτωχούς και υπήρχε κάποιος ιερέας, κάποιος επίσκοπος στην περιφέρεια που έτρωγαν όλοι μαζί, είναι αυτό που πολλές φορές είχε παραμείνει και στις μέρες μας, δηλαδή να γίνονται κάποιες συνάξεις, κάποιες τράπεζες για τους φτωχούς. Και αυτό έχει ξεκινήσει από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια που ονομάστηκαν αγάπες που μάζευαν κάποιους που είχαν ανάγκη. Αυτό λοιπόν που είπαμε κιόλας είναι ότι γι' αυτό τονίζεται μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία ότι θα πρέπει να αγαπάει κάποιος τον άνθρωπο όπως είναι τον εαυτό. Γιατί επειδή έχουμε μια ευάλωτη, είμαστε ευάλωτοι στην ανθρώπινη φύση, ουσιαστικά αγαπάμε τον ίδιο τον εαυτό πολλές φορές πάρα πολύ και δεν λέει ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο, για να αγαπάμε και τον άνθρωπό μας όπως αγαπάμε δηλαδή τόσο πολύ ουσιαστικά. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Ένα δηλαδή, μέτρο. Με τον αγαπάς κάποιον λιγότερο από τον εαυτό σου, είσαι εγωιστής, βάζεις τον εαυτό σου πάνω από τον άλλον. Αυτό. Με τον αγαπάς περισσότερο από τον εαυτό σου, δίνεις ότι δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Άρα είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο. Γι' αυτό τονίζεται μια φράση αυτό μέτρο. Απλή, η οποία όμως είναι εκπληκτικό μέτρο για την αγάπη, δεν είναι? Ναι, βέβαια, γιατί είναι ένα μέτρο. Πολλές φορές βλέπουμε στην εποχή μας και κατά κόρονα συμβαίνει σήμερα ότι πολλοί θέτουν πάνω απ' όλα τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν, επειδή κάθε άνθρωπος έτσι όπως έχει δημιουργηθεί πονάει την ίδια του την ύπαρξη, έτσι δεν θα κάνει κακό. Αν δηλαδή έχει στο νου του πάντα την ότι αγάπη. Και ο άλλος είναι όπως ο εαυτός του. Όπως ο εαυτός του. Με συναισθήματα, με προβλήματα. Με προβλήματα και θα δίνει κατανόηση ουσιαστικά, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές η ανθρώπινη φύση είναι ευάλωτη. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σωστό μέτρο που τονίζεται μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα αυτό. Του γίνα το μάγουλό σου να φας και ένα χαστούκι και από την άλλη, έτσι. Πολλοί θεωρούν ότι είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό λίγο προσβλητικό για τον άνθρωπο, μέσα εισαγωγικά. Εγώ δεν το θεωρώ προσβλητικό, το θεωρώ πολύ μεγάλη δύναμη να μπορείς όταν σου ρίχνει χαστούκι άλλος να του πεις
Δηλαδή, πραγματικά το θεωρώ πολύ μεγάλη δύναμη να μπορεί να γυρίσει και το ολομάγλο και να μην σε νοιάζει. Αλλά θα ήθελα να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο. Άλλοι το θεωρούν προσβλητικό για τον άνθρωπο, άλλοι το θεωρούν δείγμα μαζοχισμού εισαγωγικά, άλλοι το θεωρούν ένα δείγμα δύναμη. Τι νόημα έχει αυτή η σίγουρα αυτό κουβέντα. Συγκεκριμένα, όπως λένε πολλοί αναλυτές, αν το πάρουμε και το προεκτείνουμε, θα δούμε κιόλας ότι αυτό συμβαίνει στην εποχή μας. Και πώς συμβαίνει αυτό? Ότι πολλές φορές στην προσπάθεια κάποιων στην εποχή μας, δηλαδή να βγάλουν έξω τα σύμβολα, ή κάποιος μπορεί να περάσει έξω την εκκλησία να κάνει το σταυρό του, ή να νηστεύσει σε μια παρέα και κάποιοι να μην νηστεύσουν, ίσως να τον χλεβάσουν, να τον ειρωνευτούν. Δεν έχει τόσο την έννοια ότι ναι, μεν αρχικά είχε αυτή την έννοια, αλλά αν το δούμε και κάνουμε μια πρακτική εφαρμογή σήμερα, εννοεί κιόλας ότι να σηκώσει το σταυρό στην εποχή, πολλές φορές μπορεί να εκλεβαστεί κάποιος για τις ιδέες του, για την ιδεολογία του. Αυτό τονίζεται πιο πολύ από τους μελετητές. Και να συνεχίσει δηλαδή να προασπίσει ουσιαστικά την ιδεολογία του. Δεν έχει να κάνει και με τον εγωισμό λίγο? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εγωισμό, αν τον χτυπήσεις ή τον πειράξεις, έτσι, θα θελήσει αμέσως να το αποδώσει. Σίγουρα, εντάξει. Από ναι, εγωισμό. Η αρχική σημασία είναι όταν, να κάνει το, όταν το δεν έχει εγωισμό, όταν δεν τον νοιάζει η εικόνα του ή αυτό που θα λέγαμε σήμερα το image του, έτσι, δηλαδή σίγουρα. Ιδέα για τον, δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν τον ενδιαφέρει αν ο άλλος τον προσβάλλει, δεν τον ακουμπάει αυτό. Έτσι. Ναι, βέβαια, σίγουρα θέλει να δείξει εδώ πέρα, όπως σωστά τονίζουμε, ότι ο εγωισμός είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να βγει έξω από έναν άνθρωπο, δηλαδή που θέλει να ακολουθήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί ο εγωισμός να φαίνεται δύναμη στον άνθρωπο, δηλαδή να πει ότι εντάξει, με πείραξες, με πρόσβαλες και εγώ θα σου το αποδώσω, θα σου δείξω, θα σου κάνω, φαίνεται δύναμη, ενώ στην ουσία είναι πολύ μεγάλη αδυναμία, δεν είναι έτσι? Σίγουρα, γιατί εάν δούμε και δούμε αυτό που τονίζεται και αυτό που είπα και νωρίτερα, είναι ότι παραδείγματος χάρη μας λέει η Ορθόδοξη Θεολογία ότι στο μυστήριο της εξομολόγησης πάει κάποιος για να μετανοήσει. Ένας άνθρωπος που είναι εγωιστής, ένας άνθρωπος που πιστεύει δηλαδή ότι, ότι δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Ότι είναι σπουδαίος, είτε αυτό που κάνει ναι. σωστό, είτε το δικαιούται να το κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που και το πιο κακό άνθρωποι το δικαιούνται να το κάνουν. Κατεξοχήν μιλάει για μετάνοια. Και πώς θα μετανοήσει ένας άνθρωπος όταν είναι πολύ εγωιστής, ενώ ένας άνθρωπος που αισθάνεται μέσα του μια ταπεινοφροσύνη, μια ταπεινότητα, μπορεί να και μετανοήσει. Μια οδύνη. Μια οδύνη και ένα πόνο για ό,τι έχει κάνει σίγουρα. Άρα λοιπόν, ο εγωισμός τονίζεται κατ' επανάληψη και πολλές φορές αυτό που ίδιος ο Ιησούς Χριστός λέει, ότι αν κάποιος δηλαδή στη ζωή του πιστεύει ότι είναι κάποιος ή ότι παραδείγματος χάρη μπορεί να σωθεί ή να φτάσει σε κάποιο σημείο, όλες αυτές δηλαδή τις διάφορες εκφάσεις, ουσιαστικά θα γυρίσει και θα έρθει τελευταίος, θα έρθει ο έσχατος δηλαδή από όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν τονίζεται και μέσα από πολλές παραβολές ότι ο εγωισμός είναι ένα στοιχείο που δεν βοηθάει τον άνθρωπο να ακολουθήσει όλα αυτά που λέει η Ορθόδοξη Θεολογία. Από την άλλη, αυτό που λες έτσι για τη συγχώρεση και την οδύνη και την αγάπη συνδέονται μέσα στο Ευαγγέλιο και με την πόρνη η οποία τρέχει να σκουπίσει με τα μαλλιά της τα πόδια του Χριστού, να του βάλει μύρο, και το θεωρεί αυτό ο Χριστός δείγμα αγάπης. Έτσι. Αγάπης, ναι. Έχει σημασία, είναι λεπτά σημεία. Γιατί είναι δείγμα αγάπης? Γιατί είναι μια ψυχή που πονάει, έτσι, μια ψυχή που ζητάει συγχώρεση, και αυτό είναι ένα κομμάτι της αγάπης. Άρα λοιπόν η αγάπη έχει πολλά πρόσωπα πολλά. Μέσα στο χριστιανισμό, και όλα τα πρόσωπα έχουν να κάνουν με τη συμπόνια, την κατανόηση, τη συγχώρεση προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους, έτσι, ναι, ναι. και τη μεγαλοψυχία. Θέλω να πάμε λίγο στον ίδιο τον Χριστό ως πρόσωπο και στην παρέα που έκανε με τους ανθρώπους εκείνους που οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι θεωρούσαν αμαρτωλούς και δεν τους πλησίαζαν καν. Δηλαδή ήταν σαν περιθωριοποιημένοι, το ίδιο με τους λεπρούς. Ο Χριστός όμως παρόλα αυτά έκανε παρέα και με αυτούς τους ανθρώπους, τους ηθικώς αμαρτούντες, και με τους ανθρώπους που σωματικά ήταν αποκρουστικοί, τους λεπρούς ή άλλους αρρώστους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα αγάπης, βέβαια, μια αγάπη πολύ ανώτερη που πολύ λίγοι και σήμερα την έχουν. Και θέλω να πάμε εκεί, να δούμε τον τρόπο ναι. που αντιμετώπιζε αυτούς τους ανθρώπους και έλεγε ότι αυτοί με έχουν ανάγκη, έτσι. Και έχει γίνει πολλές φορές και αντικείμενο σχολείων η συμπεριφορά του. Είχε κριθεί άσχημα από γραμματείς και φαρισαίους λόγω της κακής παρέας. Κακής παρέας. Έτσι. Σήμερα ένας γονιός, ας πούμε, που θα έβλεπε το παιδί του να κάνει παρέα με τέτοιους ανθρώπους, θα έλεγε, όχι παιδί μου, μην μπλέξει εκεί, έτσι. Ο κάθε γονιός. Ναι. Και εσύ και εγώ, ας πούμε, ο κάθε άνθρωπος που έχει
που αγαπάει δεν θα θέλει να κάνει πράγμα με τέτοιους ανθρώπους. Ο Χριστός λοιπόν σχολιάστηκε πολύ σκληρά για αυτή τη συμπεριφορά και έγινε και αντικείμενο χλεβασμού πολλές φορές. Ναι, γιατί όπως βλέπουμε και μέσα από τις ερμηνείες που υπάρχουν στο σημείο αυτό, είναι ότι ο ίδιος ο Χριστός, όπως μας τονίζει, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και ανάγκη. Δηλαδή ήταν κοντά και έδωσε την χείρα βοηθείας σε ανθρώπους που πραγματικά είχαν ανάγκη, σε ανθρώπους που ήταν άρρωστοι, σε ανθρώπους που θέλαν βοήθεια. Και τονίζει λοιπόν ότι ουσιαστικά και στην εποχή μας αυτός είναι ο πραγματικός προορισμός, δηλαδή των πνευματικών ταγών της Εκκλησίας, δηλαδή να είναι κοντά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που είναι πονεμένοι, που θέλουν βοήθεια, που έχουν ασθένεια, που είναι φτωχοί. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν και έχοντας ως αφετηρία τον ίδιο τον Χριστό να οδηγείται σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, δηλαδή να κάνει παρέα με ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Σίγουρα, όπως τονίζουμε, είναι στην εποχή μας προκαλεί έτσι μια εντύπωση. Γιατί όπως είπαμε εδώ πέρα, είναι ότι ένας γονιός σίγουρα, αν δει το παιδί του να συναστρέφεται με τέτοιου είδους άτομα, παραξενεύεται. Αλλά όμως σίγουρα θα πρέπει να είμαστε κοντά σε ανθρώπους γιατί, που έχουν κάποιο πρόβλημα, γιατί στην εποχή μας αυτό που παρατηρείται συνεχώς είναι ότι και εμείς που δεν εκπροσωπούμε κάποιον, φτάνουμε σε ένα σημείο, Γιώργο, να βλέπουμε κάποιον πεσμένο κάτω στον δρόμο, ναι, και να μην τον πλησιάζουμε καν. Ναι, και εμείς δεν αποφεύγουμε πολλές φορές που δεν έχουμε έτσι, δεν εκπροσωπούμε κάποιον, αλλά αυτό δηλαδή τονίζεται ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε κοντά τους και θα πει κάποιος: εντάξει, μπορώ να τον βοηθήσω όπως μπορούμε και όσο μπορούμε και με τις δικές μας δυνάμεις, που πολλές φορές είναι μικρές οι δυνάμεις οι δικές μας, γιατί πολλές φορές λένε πολύ καλά, αυτά είναι θέματα της πολιτείας ή της εκκλησίας. Έτσι, είναι θέματα της πολιτείας. Σίγουρα. Είναι θέματα των άλλων. Ναι, έτσι λένε κάποιοι. Αλλά όμως και εμείς, σε έναν άνθρωπο πονεμένο, μια καλή κουβέντα να πούμε, είναι πολλές οι εκφάνσεις σε αυτό το σημείο της αγάπης. Δεν σημαίνει πολλές φορές ότι πολλοί τονίζουν, ξέρω εγώ, ότι την υλική βοήθεια μόνο. Μόνο υλική βοήθεια. Ένα καλό λόγο να πούμε, μια καλή κουβέντα. Πολλές φορές. Ακόμα και η αποδοχή μας. Μια αποδοχή μας. Μερικές φορές λειτουργεί θετικά. Σίγουρα και η αποδοχή είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους στην εποχή μας να θέλουν να πούν το πρόβλημά τους κάπου και να μην έχουν έναν άνθρωπο να ακούσει αυτό που θέλουν να πούν. Άρα και η αποδοχή, το να σταθούμε δίπλα, σίγουρα επιτελούμε ένα θεάρεστο έργο. Το να μας πληθυσιάζουν αυτοί οι άνθρωποι και να μην τους κοιτάμε σαν να είναι βδελίγματα. Σίγουρα, έτσι. Και αυτό ακόμα είναι πολύ σημαντικό. Να μην υπάρχει αυτός ο ρατσισμός δηλαδή. Λοιπόν, δίνεται και, μια άλλη έννοια η μορφή της αγάπης μέσα στην χριστιανική θρησκεία, μέσα στις παραβολές. Έτσι, είναι ο άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για τον πλησίον του, που δεν του στάθηκε όταν ήταν στη φυλακή, που δεν του στάθηκε όταν ήταν ασθενής, που έτσι, σίγουρα, η Σαμαρίτισσα κλπ. Του άσου του Ιού, βλέπουμε ο Υιός να φεύγει από τον πατέρα και κάποια στιγμή να μετανοεί και να γυρίζει πάλι στο σπίτι και να το συγχωρεί, και το συγχωρεί κιόλας. Βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο για ένα γονιό, αλλά εδώ λειτουργεί με βάση την παραβολή. Ο γονιός είναι ο Θεός επί της ουσίας, ναι, έτσι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Γιώργο. Σου εύχομαι να συνεχίσεις το συγγραφικό σου έργο. Πέρασε πολύ γρήγορα. Να μας φέρεις και άλλο βιβλίο να δείξουμε. Ευχάριστα. Και χρόνια σου πολλά, έτσι. Και έχουμε ό,τι καλύτερο στη φιλόξενη αυτή εκπομπή. Σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν.